Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στο γειτονικό κράτος των Σκοπίων. Άμεση ήταν η απάντηση του Προέδρου της χώρας Γιώργη Ιβανόφ στην απειλή Ζάεφ, πως θα τον αποπέμψει αν δεν υπογράψει τη συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία. Σήκωσε το γάντι και εμέσως πλην σαφώς είπε στον Πρωθυπουργό των Σκοπίων: «Ρίξε με αν τολμάς». Βαθαίνει η κόντρα Ιβανόφ-Ζάεφ στα Σκόπια λίγο πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για την επικύρωση από τους βουλευτές της Συμφωνίας για το Σκοπιανό. Καθώς ο πρόεδρος των Σκοπίων απάντησε στην πρόκληση του Πρωθυπουργού της χώρας που απείλησε με καθαίρεσή του αν δεν υπογράψει τη Συμφωνία στην περίπτωση που υπερψηφιστεί από το λαό. Καλό τον Ζάεφ μαζί με τα 2/3 των βουλευτών που απαιτούνται για την αλλαγή του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία καθαίρεσης του Προέδρου της χώρας. Η θέση μου όσον αφορά την επιζήμια συμφωνία είναι οριστική και δεν αλλάζει παρά τις απειλές και τις πιέσεις, αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, για να κινηθούν οι διαδικασίες κατά του Προέδρου της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των βουλευτών. Στη συνέχεια αναλαμβάνει το Συνταγματικό Δικαστήριο, που θα είναι και αυτό που θα κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι παύσης του Προέδρου της χώρας. Το βράδυ της Τρίτης, ο Ζάεφ σε τηλεοπτική του συνέντευξη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν χρειαστεί, να κινηθούν διαδικασίες αποπομπής του Προέδρου της χώρας, προκειμένου, όπως είπε, να μην επιτραπεί σε κανέναν να κόψει το δρόμο της Μακεδονίας προς την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι πολίτες της χώρας του θα επιλέξουν σοφά και πως η μεγάλη πλειοψηφία θα στηρίξει τις προοπτικές που ανοίγονται για τα Σκόπια μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα είναι δεσμευτικό, που σημαίνει ότι αν η πλειοψηφία πει ότι η συμφωνία πρέπει να ισχύσει, τότε η συμφωνία θα ισχύσει. Αλλά αν η πλειοψηφία εκφραστεί διαφορετικά, τότε η συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί, είπε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με το πρακτορείο Μία, ο Ζάεφ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος Ιβανόφ δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας, το χαρακτήρισε μεγάλο κέρδος για τη χώρα του, καλώντας τους Σκοπιανούς να τη διαβάσουν προσεκτικά, ώστε να κατανοήσουν ότι πρόκειται για μια σοφή και δίκαιη λύση. Η Βουλή των Σκοπίων κυρώνει σήμερα τη συμφωνία με την Ελλάδα για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας, ανέφεραν πηγές της κυβέρνησης. Προηγουμένως, η Βουλή με 69 ψήφους υπέρ και 40 κατά αποφάσισε την κύρωση της συμφωνίας με τη διαδικασία του επίγοντος. Χθες η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας. Ο Νικολά Ντιμητρόφ τόνισε ότι η επίλυση της διαφωνίας του ονόματος με την Ελλάδα είναι ένας συμβιβασμός, στον οποίο εμείς και οι Έλληνες φίλοι προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε ό,τι είναι σημαντικό για όλους εμάς. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ΒΜΡΟ, του Χριστιαν Μιτσκόφσκι, γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετάσχει στις εργασίες της Βουλής για την κύρωση της συμφωνίας. Ο βουλευτής του κόμματος αυτού, Αντώνιο Μιλοσόσκι, ανέφερε ότι το ΒΜΡΟ θεωρεί πως η συμφωνία είναι αντισυνταγματική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και το μοναδικό που πρέπει να γίνει σύμφωνα με το κόμμα αυτό είναι να μην προχωρήσει η κύρωσή της από το Κοινοβούλιο. Για την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή απαιτείται απλή πλειοψηφία. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση Ζάεφ διαθέτει άνετη πλειοψηφία, δεν αναμένεται να προκύψει κανένα πρόβλημα, προκειμένου η Βουλή να εγκρίνει τη συμφωνία. Στη Συμφωνία για το Ονοματολογικό των Σκοπίων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς. Η συμφωνία η οποία έχουμε στο Μακεδονικό είναι μια συμφωνία που διασφαλίζει τα ελληνικά συμφέροντα και βελτιώνει τη θέση της χώρας. Βελτιώνει τη θέση και της γειτονικής χώρας, ανέφερε. Τώρα νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ φαντασία. Δηλαδή, ο Τσίπρας επέβαλε την εκλογή Ζάεφ στη γειτονική χώρα, ο οποίος άλλαξε την πάγια θέση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας περί αλυτρωτισμών, Μεγαλέξανδρου, συντάγματος, ονόματος κτλ. Κτλ. Αναστατώθηκε όλος ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Για να προκληθεί πρόβλημα εσωτερικό στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πραγματικά στην η αλληλουχία, η λογική αυτών που περιέγραψα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί στη δημόσια συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει δομικό πρόβλημα.
αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια τεράστια μετατόπιση. Μετατοπίζεται από τη γραμμή της υπεράσπισης του Βουκουρεστίου στη γραμμή Σαμαρά 1992, η οποία ανέτρεψε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η γραμμή η οποία θεωρεί το Βουκουρέστι απλώς μια μπλόφα, η γραμμή η οποία κάνει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει και στο Υπουργείο Εξωτερικών για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας να δαγκώνουν τη γλώσσα τους και να σφίγγονται. Ας σας πω. Κοιτάξτε, καταρχήν να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας των διαμαρτυριών αυτή τη στιγμή. Είχαμε μεγάλα συλλαλητήρια. Δώσατε το όνομα, αυτό είναι το. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Ναι, παρακαλώ. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια τα οποία έγιναν πριν ολοκληρωθεί συμφωνία. Και διατυπωθεί η συμφωνία. Πάρα πολλοί κόσμος από τον κόσμο που κατέβηκε με αυξημένες ευαισθησίες. Πρώτον, δεν είχε πάρα πολύ καλή αντίληψη για το τι έχει ήδη υπογράψει η χώρα μας. Και δεύτερον, κατέβηκε διότι θεώρησε ότι με μια συμφωνία που θα έφερνε η κυβέρνηση θα υπήρχε μια προσβολή και ας πούμε διεκδίκηση των γειτόνων απέναντι στην αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, της Ολυμπιάδας, του Αριστοτέλη. Αυτό στη συμφωνία είναι όσο καθαρό μπορεί να γίνει σε μια διεθνή συμφωνία. Ρητός οι γειτονές μας δηλώνουν ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Δεν ήταν έτσι η κατάσταση πριν τη συμφωνία. Αυτά είναι που έχουν αρχίσει και ακούγονται, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι διαμαρτυρίες προφανώς προφανέστατα να παίρνουν πάρα πολύ μικρότερη κλίμακα και βεβαίως να έχουμε και φαινόμενα εκτροχιασμού με ναζιστικούς χαιρετισμούς έξω από τη Βουλή, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι δεν εκφράζουν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά καιρούς διαμαρτυρηθεί, και βεβαίως τα φαινόμενα τα περιθωριακά, τα οποία είναι μηδενικής σημασίας κατά τη γνώμη μου, με 10 γνωστούς και μη εξαιρεταίους κατατόπους κυρίους να στέκονται έξω από ένα μέρος το οποίο έχει παρουσία ένα κυβερνητικό στέλεχος, να γιουχάρουν. Απλά προσέξτε να δείτε, και οι άνθρωποι που είναι στρατευμένοι στη Χρυσή Αυγή και αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι τοπικές κοινωνίες συναποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι μεταξύ τους γνωρίζονται. Και επειδή άκουγα για την προηγούμενη συζήτηση, η νομαρχιακή της Καβάλας αυτή τη στιγμή έχει βγάλει μια ανακοίνωση που καταγγέλει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και καλύπτει τον εν λόγω κύριο, ο οποίος κάλεσε σε πράξεις βίας. Το παγκαίο, λέτε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα πάρει η Νέα Δημοκρατία καθαρή θέση. Έχει βγάλει ανακοίνωση η νομαρχιακή της αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ή τα στηρίζει αυτά τα φαινόμενα ή δεν τα στηρίζει. Και κυρίως, κοιτάξτε, και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα κατά τη γνώμη μας, τα νομιμοποιεί δια της ρητορικής της. Δηλαδή, όταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι ο ουσιαστικός αυτή τη στιγμή ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι η κυβερνόσα παράταξη αποτελείται από εθνομηδενιστές. Ναι. Ένος είπε ότι έχει μέσα η συμφωνία στοιχεία από το Βουκουρέστι, έκανε πάρα πολύ καθαρή τη διαφωνία του και προφανώς προφανέστατα δεν είπε τις ακρότητες που λέει ο Σαμαράς. Η συμφωνία δημιουργείται τελεσμένα. Οι υπογραφές Κοντζιά και Τσίπρα δεσμεύουν και τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Η συμφωνία δυστυχώς δεν αλλάζει, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Καράογλου. Είμαι ένας από αυτούς που πιστεύω ότι ένα ζήτημα που εκκρεμεί, που εκκρεμούσε αρκετά χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, έπρεπε προφανώς να λυθεί. Αλλά πώς να λυθεί? Είχαμε εμείς κάποιο ιδιαίτερο ζόρι για να το λύσουμε τώρα άμεσα? Η επισπεύουσα πλευρά ήταν το κρατήριο των Σκοπίων, γιατί αυτό ήθελε να πάει πρόσκληση για ΝΑΤΟ αρχές Ιουλίου, αυτό ήθελε να πάρει πρόσκληση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η επισπεύουσα πλευρά ήταν το κρατήριο των Σκοπίων. Σήμερα δεν θα κάνω έτσι ιστορική διαδρομή και αναφορά στο τι έγινε, το ότι δεν ενημερώθηκαν τα κόμματα και όλα τα σχετικά, αλλά σήμερα έχουμε μια συμφωνία. Λοιπόν, με βάση τη συμφωνία αυτή, τους δίνουμε το όνομα, σύνθετο μεν, αλλά που περιέχει μέσα τη λέξη Μακεδονία, τους δίνουμε για πρώτη φορά εθνότητα, αναγνωρίζουμε μακεδονική εθνότητα και αρχίζω και αναρωτιέμαι εγώ ακριβώς τώρα τι ακριβώς είμαι, τους δίνουμε γλώσσα. Ναι, κοιτάξτε, αυτό εδώ πιθανά. Έτσι, στο κείμενο, όχι πιθανά, στο κείμενο είναι πράγματι. Έχει δίκιο ο κύριος Κουντιά, στο κείμενο βρίσκεται. Αλλά όταν μιλάει, προχθές ήρθε ο κύριος Ζάεφ εδώ πέρα, έτσι, στην τελετή η οποία έγινε στις πρέσβες. Οι Μακεδόνες συναντάμε τους Έλληνες κτλ. Η γλώσσα που μιλούμε είναι μακεδονική. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Και η Αργεντινή, έτσι, και, συγγνώμη, και η Βενεζουέλα δεν είναι το όνομά της. Είναι Μπολεβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας. Βενεζουέλα την ξέρουμε όμως όλοι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ψηλά γράμματα είναι αυτά τα οποία φεύγουν. Οι Σκοπιανοί πέτυχαν και πήραν το όνομα και είναι σημαντικό ότι το πήραν την Ελλάδα, την εθνότητα, τη γλώσσα και βεβαίως ήρθε το βέτο για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι εμείς τι κερδίσαμε?
Μου απάντησε προχθές, ήμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, ένας τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κερδίσαμε την ειρήνη και συναδέλφους στην περιοχή. Και του είπα, γιατί είχαμε ποτέ κανένα πόλεμο? Είχαμε εχθρικές σχέσεις με το κρατήδιο των Σκοπίων? Προφανώς και δεν θέλουμε μια χώρα που θα διαλυθεί, γιατί αν διαλυθεί, ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει με την Αλβανία. Άλλωστε, σήμερα το 35% των κατοίκων του κρατηδίου των Σκοπίων είναι Αλβανοί και δηλώνω ότι δεν μας ενδιαφέρουν πώς θα ονομάσετε το κράτος. Αν θέλετε, ονομάστε το και Disneyland. Εμείς Αλβανοί είμαστε. Και το υπόλοιπο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι βουλγαρίζοντες, έχουν βουλγαρική συνείδηση. Ναι. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ιδρυτή του ΒΜΡΟ, του Εθνικιστικού Κόμματος, δηλαδή του κρατηδίου, τον Λιούπκο Γεωργιεύσκη, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένος και ο οποίος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός του κρατηδίου, ότι κάναμε λάθος, ιστορικά δεν έχουμε καμία σχέση με την Μακεδονία. Αν είμαστε κυβέρνηση λοιπόν και έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, προφανώς και θα την καταψηφίσουμε και δεν θα κυρωθεί. Δεν σημαίνει όμως αυτό δυστυχώς ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι δεσμευτική και δεν παράγει κυρώσεις. Δυστυχώς νομικά δεν υπάρχει δυνατότητα της ανατροπής. Η μόνη δυνατότητα ανατροπής που υπάρχει νομικά είναι αν το αντισυμβαλόμενο κράτος ζητήσει και αυτό, κάνει το δημοψήφισμα, γιατί έχει δεσμευτεί ο κ. Ζάιφ ότι θα κάνει δημοψήφισμα. Ναι. Και βγει αρνητικό αποτέλεσμα. Τότε ενδεχόμενα με αρνητικό αποτέλεσμα την πλευρά των Σκοπίων. Θα το σεβαστούμε, θα καταψηφίσουμε την κύριο σύμβαση. Αλλά επαναλαμβάνω, αλλά η σύμβαση αυτή διεθνώς ισχύει. Πρέπει να καταγγελθεί και από τα δύο κράτη για να μην ισχύει. Γιατί διαφορετικά ο κύριος Ερντογάν, για παράδειγμα, που βάζει ζήτημα αναθεώρησης της συνθήκης του Λοζάνης, θα μπορούσε να καταγγείλει και θα τελειώνει εκεί. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ξέρει ότι διεθνώς δεν έχει καμιά ισχύ. Εισαγγελική παρέμβαση για τις απειλές και πιέσεις που δέχονται στελέχη και βουλευτές των ΑΝΕΛ από νεοφασίστες και μέλη εγκληματικών οργανώσεων, όπως είπε χαρακτηριστικά, ζήτησε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος. Στις δηλώσεις αυτές προέβη μετά την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της εκτελεστικής γραμματείας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όπως κατήγγειλε, κατά το πέρας της συνεδρίασης της Βουλής για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, δέχτηκα σε προσωπικό λογαριασμό στο Twitter μια κόπια ενός λογαριασμού, ο οποίος δημοσίευσε το σύνολο των προσωπικών στοιχείων των βουλευτών, των στελεχών και των μελών των ΑΝΕΛ, προκειμένου να ξεκινήσει ένα προγκρόμ απειλών σε όλη την Ελλάδα, κατευθυνόμενο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως προκύπτει και από συγκεκριμένα SMS που έφυγαν κατά λάθος και προς στελέχη των ΑΝΕΛ. Αυτές οι απειλές προχώρησαν σε κινητά τηλέφωνα, σε σταθερά τηλέφωνα οικειών και γραφείων βουλευτών, αλλά και στελεχών των ΑΝΕΛ, απειλητικά τηλεφωνήματα τα οποία οδήγησαν και σε απειλητικές προσυγκεντρώσεις σε γραφεία των ΑΝΕΛ, αλλά και σε σπίτια στελεχών, προκειμένου να υποχρεώσουν τα στελέχη αυτά να εγκαταλείψουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, πρόσθεσε ο κύριος Καμένος και επισήμανε. Ο στόχος είναι ο εκφοβισμός που είχε σαν αποτέλεσμα στα Χανιά κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης, όπου ήταν παρούσα υπουργός τουρισμού, κυρία Κουντουρά, να έχουμε ένα στημένο τηλεοπτικό σόου όπου με επικεφαλής τον πρώην κρατούμενο των φυλακών Παντελή Καπαρουδάκη, στελεχών της Χρυσής Αυγής, αλλά και υπαλλήλων συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου, να γίνει μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος κατά των ΑΝΕΛ, ενός κλίματος το οποίο θα οδηγούσε, όπως εκείνοι επιθυμούσαν, στο να φιλορροήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι ΑΝΕΛ δεν φιλορροούν. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρο ότι αυτού του είδους η προπαγάνδα εις βάρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων δεν θα μείνει αναπάντητη. Ζητάμε ομόφωνα άμεσα δικαστική διερεύνηση με εμπλοκή του εισαγγελέα. Δίνουμε όλα τα κινητά τηλέφωνα της κοινοβουλευτικής ομάδας και των στελεχών μας στη διάθεση της δικαιοσύνης, προκειμένου να αποδειχθεί ποιος προσπαθεί ουσιαστικά, σε συνέχεια και αυτών που υπόθηκαν στη Βουλή, να καταλύσει το πολίτευμα. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα δεν αφορούσε τη συμφωνία ή το σχέδιο συμφωνίας που υπεγράφει στις πρέσπες, αλλά είχε στόχο τους ανεξάρτητους Έλληνες, προκειμένου να μην προχωρήσει η πολιτική της κυβέρνησης και να μην φτάσουμε στην αυριανή ημέρα, στην ημέρα δηλαδή συνεδρίασης του Eurogroup και στην έξοδο της χώρας από την περίοδο των μνημονίων. Κατέστησε σαφές ότι στο σχέδιο συμφωνίας που υπεγράφει στις πρέσπες, η ΑΝΕΛ έχουμε πει ένα μεγάλο όχι από τις ιδρύσεώς μας και προσέθεσε, η συμφωνία αυτή, το σχέδιο συμφωνίας, δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα, όπως προσπαθούν να διαδώσουν μέσω των μέσων ενημέρωσης, ιδίως εκείνοι που έχουν παραχωρήσει τον όρο Μακεδονία πολύ πιο πριν, ιδίως η Νέα Δημοκρατία, που με επίσημες δηλώσεις του Προέδρου της μιλάει για έργα όμνες και σύνθετη ονομασία, το ΠΑΣΟΚ που υπέγραψε την ενδιάμεση συμφωνία και άλλα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2012. Επισήμανε δε
ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ξεκινά καμία διαδικασία χωρίς τέλος για είσοδος του κράτους αυτού στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς απόλυτη προϋπόθεση για να προχωρήσει η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η συνταγματική αλλαγή και η κύρωση της συμφωνίας αυτής στη Βουλή των Σκοπίων της Αθήνας και υπογράμμισε. Η κύρωση της συμφωνίας αυτής θα απαιτήσουμε να έχει τον αριθμό των 180 βουλευτών. Χλιαρό χαρακτήρισε το πρόσφατο ψήφισμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Αναστάσιος Πούλιος, λόγω περιορισμένων χρονικών ορίων, και τόνισε πως σύντομα το όλο θέμα θα ξανασυζητηθεί σε επιστημονική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας Αναστάσιος Πούλιος παραδέχεται ότι το κείμενο του ψηφίσματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και χλιαρό, αλλά επισημαίνει ότι θα υπάρξει συνέχεια καθώς τα χρονικά περιθώρια ήταν περιορισμένα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Ιουνίου, υπήρχε η συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία προφανώς για λόγους εθνικούς κυρίως έγινε στην Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη. Την δεύτερη μέρα των εργασιών στην Αλεξανδρούπολη, ομοφόνως εκδόθηκε ένα ψήφισμα από τους Προέδρους, το οποίο ασχολείται με την συγκεκριμένη συμφωνία, περιλαμβάνει κάποια κριτική σε επιμέρους σημεία και κυρίως καταλήγει στην διενέργεια ενός συνεδρίου στην Θεσσαλονίκη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο θα συμμετέχουν συνταγματολόγοι και διεθνολόγοι κυρίως, και θα εξεταστεί η συγκεκριμένη συμφωνία από νομική άποψη. Θα ήθελα να πω πάντως ότι ένα συλλογικό όργανο 63 ανθρώπων, γιατί 63 είναι οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, προκειμένου να καταλήξει σε ομόφωνα ψηφίσματα, πολλές φορές αναγκάζεται να προβεί σε υποχωρήσεις καθένας από εμάς που συμμετέχουμε σε αυτό. Το συγκεκριμένο κείμενο και εγώ θα το ήθελα να είναι ίσως πιο έντονο, πιο κριτικό και να παίρνει σαφέστερες θέσεις. Προκειμένου όμως να καταλήξουμε ομόφωνα, όπως προείπα, σε ένα ψήφισμα, κάποια σημεία δεν είναι τόσο σαφή όσο θα θέλαμε πολύ εξ ημών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια θέση της Ολομέλειας που είναι έντονα κριτική απέναντι στη συγκεκριμένη συμφωνία και βέβαια ως νομικοί υποχρεούμαστε να εξετάσουμε την συγκεκριμένη σύμβαση κυρίως από νομική της πλευρά, την νομική της πλευρά. Γεγονός το οποίο, όπως προείπα, θα γίνει στο συνέδριο που ήδη προγραμματίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, αναφορικά και με αυτό που είπατε για το γεγονός ότι δεν συμφωνήσατε εξ ολοκλήρου με το ψήφισμα, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από κάποιους συναδέλφους σας και εδώ από τη Δράμα, αλλά φαντάζομαι και από το υπόλοιπο της χώρας, οι οποίοι θεωρούν ότι ήταν τουλάχιστον χλιαρό το κείμενο. Ήταν ένα ψήφισμα που σε τίποτα δεν έμοιαζε με άλλα ψηφίσματα που εξέδωσαν οι Ολομέλειες των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κατά χρονικά διαστήματα στην νεότερη ιστορία της χώρας, παραδείγματος χάρη στην περίοδο της δικτατορίας κλπ, που έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταρχήν που έγινε η συμφωνία αυτή και που συνεδρίασε η Ολομέλεια των Προέδρων, πρέπει να σας πω ότι ήταν προγραμματισμένη ήδη από πάρα πολύ καιρό. Τις τελευταίες μέρες πριν την Ολομέλεια προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα και πήραμε τη θέση που πήραμε μέσα σε μερικά 24 ώρες ουσιαστικά. Πέραν τούτου όμως πρέπει να πω ότι όταν υπάρχει ένα νομικό κείμενο, γιατί ουσιαστικά η συμφωνία είναι ένα νομικό κείμενο, δεν είναι απλά ένα γεγονός, είναι ένα νομικό συμβάν. Ένα νομικό συμβάν λοιπόν πρέπει να εξεταστεί από πάρα πολλές πλευρές και όχι πάντα εν θερμό. Γι' αυτό το λόγο και το αρχικό ψήφισμα που εκδόθηκε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι σχετικά χλιαρό, θα μπορούσε να είναι πιο έντονο. Παρά τα αυτά όμως δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Είπα προηγουμένως ότι θα υπάρξει συνέδριο που θα συγκεκριμενοποιήσει θέσεις και απόψεις και κυρίως υπάρχει πάντα επαφή μεταξύ των Προέδρων και νομίζω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω ενέργειες και θέσεις. Η συγκεκριμένη θέση ήταν μια θέση που λήφθηκε σε μερικά 24 ώρα κάτω από την πίεση των στιγμών και εν πάση περιπτώσει προκειμένου να βγει ένα κοινό ψήφισμα, όπως είπα και πριν, πολύ από εμάς, τους Προέδρους, τηρήσαμε μια στάση επιφύλαξης προκειμένου να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Δεν παίρνει θέση το ψήφισμα που εκδόθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη για τη συμφωνία με τα Σκόπια, δηλώνει το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, δικηγόρος Παναγιώτης Μωυσίδης, και εγκαλεί τον Σύλλογο της Δράμας για την μη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την συζήτηση του θέματος.
αντίθετος με το περιεχόμενο του κειμένου του πρόσφατου ψηφίσματος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για την Συμφωνία με τα Σκόπια, δηλώνει το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, δικηγόρος Παναγιώτης Μωυσίδης, θεωρώντας ότι δεν παίρνει θέση, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι δεν συγκλήθηκε ούτε η Γενική Συνέλευση για να καταθέσει την άποψή της. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, κύριε Οικονόμου, που συνεδρίασε στην Αλεξανδρούπολη 18/6/18, λυπάμαι που εξέδωσε ένα ψήφισμα με το οποίο ουσιαστικά η Ολομέλεια δεν παίρνει θέση. Δεν παίρνει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, απλώς διατυπώνει ευχές και δίνει συμβουλές στην κυβέρνηση. Δεν λέω εγώ ότι θα έπρεπε η Ολομέλεια να συμμεριστεί τη δική μου άποψη, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον ξεκάθαρα σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα να παίρνει μια ξεκάθαρη θέση. Η Ολομέλεια, κυρία Οικονόμου, σε πολύ κρίσιμες περιόδους που πέρασε η χώρα μας, όπως δικτατορία, εμφύλιος πόλεμος, κατοχή, πήρε αποφάσεις ιστορικές όπου διατύπωνε τη γνώμη της Ολομέλειας χωρίς κανέναν φόβο. Επίσης, με λυπεί το ψήφισμα που εξέδωσαν, διότι δεν ρώτησαν τους δικηγόρους. Δεν κάνανε γενικές συνελεύσεις των δικηγορικών συλλόγων πριν ψηφίσουν αυτό το ψήφισμα και το δώσουν στη δημοσιότητα. Και κατά τη γνώμη μου αυτό έγινε εσκεμμένα, διότι τουλάχιστον οι δικηγορικοί σύλλογοι της Μακεδονίας, εάν ερωτούντο, θα παίρναν ξεκάθαρα θέση κατά της συμφωνίας. Πιστεύετε ότι δεν ήταν δυνατό το κείμενο, δεν αντέκρουσε τις αιτιάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το όλο ζήτημα και την συμφωνία? Λέω ότι στο κείμενο αυτό απλώς διατυπώνονται ευχές χωρίς να δηλώνει ξεκάθαρα η Ολομέλεια τη θέση της. Αυτό λέω και κατά τη γνώμη μου είναι λυπηρό για το μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας ένα τέτοιο θέμα να μην έχει ουσιαστικά άποψη. Στις εξελίξεις στο θέμα των Σκοπίων και στη συμφωνία αναφέρθηκε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρβούνης, μιλώντας στην εκπομπή Παρεμβάσεις. Όπως είπε, είναι μια καλή συμφωνία με θετικά και για τις δύο πλευρές. Που τόσα χρόνια συζητάγανε δηλαδή προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις και των δύο χωρών και τα οποία δεν γινόταν αποδεκτά από μεριάς τους. Ο κύριος Ζάεφ λέει, τα δέχομαι, ελάτε να καθίσουμε κάτω, να βρούμε μια συμφωνία αμοιδαία υποφελή. Όταν λοιπόν σου λέει ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας ότι αυτά που δεν δεχόμασταν, τα δεχόμαστε και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα ποια είναι αυτά. Το κυριότερο είναι η σύνθετη ονομασία που δεν τη δεχότανε και με το περιεχόμενο που δίνεται και με όλους τους όρους. Δεν μπορείς εσύ να πεις ότι ενώ εγώ 26 χρόνια έλεγα να κάνουμε αυτά τα πράγματα, τώρα που το θες εσύ δεν το κάνω εγώ. Αυτό θα σε εξέθετε σαν χώρα, όχι απέναντι στα μάτια του κυρίου Ζάεφ τόσο, αλλά απέναντι σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, στον ΟΗΕ, υπό την αιγίδα του οποίου γίνονται πάντως, τόσα χρόνια οι διαπραγματεύσεις. Έχετε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μην μου πείτε ότι είναι η ιδηλιακή κατάσταση με τους ΑΝΕΛ. Προφανώς δεν είναι ιδηλιακή, αλλά δεν είναι και χάλια. Με την έννοια την εξής, ότι η ΑΝΕΛ στην πρόταση μορφής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα, ανάγνωσαν σωστά την αιτία που έκανε την πρόταση μορφής η Νέα Δημοκρατία. Ότι η αιτία δεν ήταν η συμφωνία. Η αιτία ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία εκτίμησε ότι πολιορκώντας τους ΑΝΕΛ γύρω από ένα θέμα το οποίο αποτελεί ταυτοτικό χαρακτηριστικό του κόμματος αυτού, θα τους έκανε να υπερψηφίσουν την πρόταση μορφής και να πέσει η κυβέρνηση. Αυτή ήταν η τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά το ανέγνωσαν οι ΑΝΕΛ, δεν τζίμπησαν και βγήκε το αποτέλεσμα που βγήκε ουσιαστικά με μια απώλεια μόνο του κλοκαμένου. Κύριε Καρβούνη, εκτέθηκαν. Στην δηλαδή, πραγματικότητα. Μπορεί να κερδίθηκε η ψήφος εμπιστοσύνης ουσιαστικά στην κυβέρνηση, όμως εκτέθηκε ο κύριος Καμένος, ο οποίος λέει δεν είναι καλή η συμφωνία, αλλά εγώ δεν θα την ψηφίσω και θα ρίξω την κυβέρνηση όταν θα έρθει η συμφωνία, αλλά μέχρι τότε τη στηρίζω την κυβέρνηση. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Καταρχήν είπαμε ότι είμαστε σε μια περίοδο πολύ σύνθετη, πολύ γρήγορων αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό, που όλοι λίγο ως πολύ εκτίθενται με την καλή με την κακή έννοια.
Είπα ότι το κύριο έκανε σωστή ανάγνωση. Δηλαδή, λέει, εντάξει, δεν ήταν η συμφωνία η αιτία της πρότασης μορφής της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει υποτάξει όλα στη στρατηγική της επιδίωξης να ρίξει την κυβέρνηση. Προσπάθησε από την αρχή που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, επένδυσε στην αριστερή παρένθεση που είχε δρομολογηθεί, δεν έπιασε. Επένδυσε στην καταστροφολογία, στο να μην κλείνουν κάθε φορά στις διαπραγματεύσεις οι αξιολογήσεις, δεν βγήκε τίποτα από αυτά. Φτάνουμε αύριο να γίνει το Eurogroup που ουσιαστικά βάζει τέλος στα μνημόνια και όλη αυτή την τρομακτική απίστευτη ταλαιπωρία πάντως που γνώρισε ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό το έκανε. Αυτό κατάλαβαν οι ΕΝΕΛ και γι' αυτό προχωρήσαν έτσι. Επισκιάστηκαν όλα. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι εσείς ακόμα κάνατε και η Κεντρική Επιτροπή κλπ. Ο κύριος Καμένος, μάλλον από όσο κατάλαβα, αυτοσχεδιάζει μόνος του, γιατί ούτε η Κεντρική Επιτροπή συνήλθε στους ΕΝΕΛ, ούτε τα όργανα του κόμματος για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δηλαδή ο κύριος Καμένος μάλλον λειτουργεί one man show στο εσωτερικό του δικού του κόμματος. Αυτό αφορά τους ΕΝΕΛ πιο πολύ. Αυτό είναι αυτό. Αλλά έχουμε το πιο 38 παράδειγμα του κινήματος αλλαγής που η κυρία Φόφη Γεννηματά. Διόρισε τα ένα διά 5, ένα υπέρ 5 κατάσταση. Διορισμένη είναι εκεί. Ναι, όλοι. Δηλαδή, λέω, μην στεκόμαστε τόσο σε αυτά. Έχουν σημασία, ας πούμε. Και ο θεωρορός των γραφείων διορισμένος είναι εκεί. Έχει σημασία περισσότερο για εσάς δημοσιογραφικά είναι αυτά, αλλά επί της ουσίας. Δηλαδή, πρέπει να σταθούμε στο γεγονός. Το γεγονός είναι ότι έχουμε μια συμφωνία. Μετά από 26 χρόνια πρέπει δεν ευνηδιάσατε όμως και εκεί, κύριε Καρφούνη. Και σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτών που συζητάγαμε, ειδικά μετά το Πάσχα, αρκετά μετά το Πάσχα, εκτιμούσαν ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει. Ανάλογα τώρα τι πληροφορίες, τι διαρροές υπήρχαν. Δεν είναι ότι και εμείς περιμέναμε ότι σώνει και καλά θα κλείσει η συμφωνία. Θέλαμε όμως να κλείσει. Και εντάξει, προχώρησαν τα πράγματα. Μπορείς να ξέρεις ακριβώς τώρα τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις, τι είναι αυτό που εμποδίζει κάθε φορά, που κολλάει, τι συμβιβασμοί γίνονται την τελευταία στιγμή για να δοθεί λύση. Άρα τα αφήνεις όλα και λες τι έχω τη συμφωνία. Η συμφωνία έγινε μετά από 26 χρόνια. Κλείνει ένα θέμα. Κλείνει καλά. Έχει θετικά, έχει αρνητικά, είναι καταστροφική, πουλάς, είσαι μειοδότης. Μήπως είναι μια καλή συμφωνία. Να δούμε τι λέγαμε τόσα χρόνια. Την έντονη διαφωνία για την συμφωνία με τα Σκόπια καταθέτει με σχετικό ψήφισμά της η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΔΗ νομού δράμας και καταδικάζει απερίφραστα τη συμφωνία που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση. Στο ψήφισμά του σχετικά με τη συμφωνία με τους Σκοπιανούς, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΔΗ νομού δράμας επισημαίνει ανάμεσα στα άλλα πως σε καμία περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν συμβάλλει στην σταθερότητα και την ευημερία της πολύπαθης περιοχής μας, για να τονίσει πως οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι στη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας και στην καταπολέμηση του διχασμού της ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε, όπως τονίζεται, ο Εθνικός Διχασμός ιστορικά ήταν πάντα υπεύθυνος για ολέθριες εθνικές συμφορές, ενώ δηλώνεται πως η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔΔΗ δράμας εκφράζει την έντονη διαφωνία της και καταδικάζει απερίφραστα την συμφωνία που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση των Σκοπίων πριν λίγες ημέρες στην ηρωική περιοχή των Πρεσπών. Αξίζει να σχολιαστεί πως λακωνικότατα ο πρώην πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΔΗ δράμας, Απόστολος Πανίδης, μέσω email τόνισε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για ένα απαράδεκτο κείμενο και εκτός πραγματικότητας. Το γεγονός όμως δεν θέλησε να σχολιάσει ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΔΗ, Γιάννης Αρναούτης. Η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔΔΗ δράμας εκφράζει την έντονη διαφωνία της και καταδικάζει απερίφραστα τη συμφωνία που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση των Σκοπίων πριν λίγες ημέρες στην ηρωική περιοχή των Πρεσπών. Η εν λόγω συμφωνία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να επιλύσει. Η αναγνώριση μακεδονικής σε εισαγωγικά εθνότητας και γλώσσας, εκτός από ανιστόρητη, δυναμητίζει την ατμόσφαιρα στην περιοχή μας, υπηρετεί το ιδεολόγημα του μακεδονισμού σε εισαγωγικά, της σκοπιανής πλευράς και ενισχύει τυχόν εθνικιστικούς παροξισμούς και επεκτακτικές μελλοντικές βλέψεις των βόρειων γειτόνων μας εναντίον της χώρας μας και της ιερής και ποτισμένης με αίμα γης της Μακεδονίας. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να μην επικυρώσουν τη συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να αγωνιστούν για την ανάκλησή της. Καλούμε ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία να σταθεί απέναντι στη συμφωνία αυτή, η οποία δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.
Εδώ και αρκετό καιρό, δημοσιεύματα αναφέρονται σε απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε με αφορμή την ίδρυση πολιτιστικού σωματείου ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και κατά συνέπεια μακεδονικός πολιτισμός και μακεδονική γλώσσα, και πως ο σκοπός του εν λόγω σωματείου θέτει σε κίνδυνο μεταξύ άλλων τους θεσμούς του ελληνικού κράτους. Στο θέμα αναφέρεται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Ειδικότερα όσον αφορά στην απόφαση του Αρείου Πάγου, όλα ξεκίνησαν το 2003 όταν ένα σωματείο στη Δυτική Μακεδονία θέλησε να αναγνωριστεί, απαιτείται γι' αυτό δικαστική απόφαση. Το πρωτοδικείο απέρριψε την αίτηση εγγραφής του. Τότε υπέβαλε έφεση και το εφετείο με μια ιστορική απόφαση την απέρριψε, διότι έκρινε ότι ο σκοπός του υποαναγνώρισης σωματείου αντίκειται προς τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αφού θέτει σε κίνδυνο τους θεσμούς του ελληνικού κράτους και προκαλεί σύγχυση τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς, στα κράτη και στους λοιπούς φορείς με τους οποίους θα συναλλαχθεί αυτό, καθώς και ότι η αναγνώριση του σωματείου προσκρούει στην ανάγκη ειρηνικής συμβίωσης των πολιτών της περιοχής και κατ' επέκταση της γαλήνης της χώρας. Έπειτα ασκήθηκε ανέρεση, την οποία και επέρριψε τελικά ο Άριος Πάγος το 2009, επικυρώνοντας την απόφαση του εφετείου. Απόφαση βόμβα χαρακτηρίζεται αυτή του Αρείου Πάγου που θάφτηκε κάτω από το χαλί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και κυρίως με αυτό που αναρτήθηκε από τον Ελεύθερο Τύπο, που αδειάζει την κυβέρνηση για το Σκοπιανό. Καθώς προετών το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε πως δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και κατά συνέπεια μακεδονικός πολιτισμός και μακεδονική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να τα βαφτίσει υπαρκτά και να τα εκχωρήσει στη γείτονα με μια ιστορική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο θέμα αυτό έρχεται να δώσει τουλάχιστον τα δικά του φώτα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, Αναστάσιος Πούλος. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε και εμείς, πριν από 10 περίπου χρόνια, πράγματι υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου που παίρνει θέση απέναντι στη χρήση των ονομάτων Μακεδονικό, Μακεδονική Εθνότητα, Μακεδονία κτλ. Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ, από καθαρά νομική άποψη βέβαια, ότι η απόφαση αυτή που εκδόθηκε περίπου, νομίζω να δεν κάνω λάθος, το 2007, 10 και πλέον χρόνια πριν, έλαβε τα δεδομένα, τα νομικά δεδομένα που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Σήμερα μιλάμε σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, δεδομένης δε της ύπαρξης μια συμφωνίας μεταξύ του ελληνικού κράτους και των βόρειων γειτόνων μας. Τα νομικά δεδομένα έχουν άρδιν μεταβληθεί και θεωρώ ότι βρισκόμαστε πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό νομικό περιβάλλον. Ακόμα και αν η συγκεκριμένη συμφωνία για να ισχύσει πρέπει να επικυρωθεί και από τις δύο πλευρές, δεν πάβει να είναι ένα νομικό κείμενο το οποίο έχει ως ένα βαθμό δεσμευτική ισχύ και στις δύο πλευρές. Άρα και η νομική εξέταση του θέματος θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε υπόψη της και αυτό το δεδομένο. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επιστρέφοντας στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, στο επικείμενο Eurogroup της Πέμπτης αναφέρεται ρεπορτάζ της Handelsblatt, η οποία επιχειρεί να αναλύσει τις παραχωρήσεις που ενδέχεται να αποσπάσει η Ελλάδα από τους εταίρους της. Η οικονομική εφημερίδα του Düsseldorf, Handelsblatt, κάνει λόγο για παζάρεμα μέχρι τέλους και προβαίνει στην εκτίμηση ότι η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενδέχεται να ολοκληρωθεί με απογοητευτικό τρόπο για τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κυρίως ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σόλτς, αντιτίθεται σε υπερβολικά εκτεταμένες παραχωρήσεις. Όπως υπενθυμίζει η γερμανική εφημερίδα, υποσυζήτηση βρίσκεται η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του δεύτερου προγράμματος για την Ελλάδα για ένα διάστημα έως και 15 χρόνια. Ωστόσο, η Γερμανία πατάει φρένο και δεν είναι μόνη της σε αυτό εντός του Eurogroup, λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες, αναφέρει το ρεπορτάζ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το πρωί της Πέμπτης συνέρχεται για τελευταία φορά το Euroworking Group. Εάν δεν προκύψει συμβιβασμός εκεί, τότε οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα έχουν μια μακρά νυχτερινή διάσκεψη. Η Handelsblatt αναγνωρίζει στην ελληνική κυβέρνηση ότι έπραξε ό,τι ήταν σε θέση να κάνει, προκειμένου να καταστήσει πολιτικά εφικτή την ελάφρυνση του χρέους. Ο Αλέξης Τσίπρας έφερε και πέρασε στο Κοινοβούλιο το τελικό πακέτο μεταρρυθμίσεων και η επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης με τη Μακεδονία για την ονομασία ενδέχεται να βοηθήσει τον Τσίπρα. Ναι μεν όλοι οι εμπλεκόμενοι διαψεύδουν ότι υπάρχει κάποιος συσχετισμός, όμως με τη συμφωνία στο ονοματολογικό, η οποία επιδοκιμάζεται ευρέως στη Δύση, ο Τσίπρας απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ρεαλιστής πολιτικός, αναφέρει το ρεπορτάζ.
Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, σε μήνυμά του στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων, τονίζει την ανάγκη να παραμείνουν οι κοινωνίες ανοιχτές στους πρόσφυγες ώστε να περιοριστεί η ξενοφοβία. Κάθε χρόνο την 20η Ιουνίου τιμούμε τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους εκείνους που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τη ζωή που είχαν χτίσει και να φύγουν από τον τόπο τους για να σώσουν την αξιοπρέπεια, την ηθική υπόσταση, την ίδια τη ζωή τους, τονίζει μεταξύ άλλων. Ακόμη ο Υπουργός σημειώνει ότι η μέρα αυτή είναι και η μέρα τιμής για εκείνους που υποδέχθηκαν με ανθρωπιά, κατανόηση και αλληλεγγύη τους πρόσφυγες, προσφέροντάς τους μια ευκαιρία, ένα καταφύγιο και μια ελπίδα για το μέλλον σε έναν άλλο τόπο. Η οικοδόμηση και διατήρηση μιας κοινωνίας ανοιχτής και ανεκτικής στη διαφορετικότητα, λέει ο κύριος Βίτσας, δίνει νόημα και περιεχόμενο στην Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και δεν αφήνει χώρο για να αναπτυχθεί η ξενοφοβία, η μυσαλλοδοξία και ο εξτρεμισμός. Η προστασία των προσφύγων και η παροχή αρρωγής σε κάθε επίπεδο αποτελεί για την Ελλάδα και την Ευρώπη όχι μόνο ηθική αλλά και νομική υποχρέωση που εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Στη συνέχεια υπογραμμίζει. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει την εδραία πεποίθηση πως τα τελευταία χρόνια, όποτε και σε ό,τι χρειάστηκε, η χώρα μας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων μέσα σε αντίξωες συνθήκες, τιμώντας την ιστορία του λαού μας και τις αξίες εκείνες που αποτελούν θεμέλιους λίθους του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο Υπουργός διατυπώνει τη βαθιά πεποίθησή του ότι η προσφυγιά θα συνεχίσει να είναι η μόνη διέξοδος για τους κατατρεγμένους αν δεν χτυπηθούν οι γενεσιουργοί αιτίες του ξεριζωμού, στόχος στον οποίο οφείλουν να εστιάσουν όλες οι δημοκρατικές κοινωνίες με στόχο την εξάλληψη των πολέμων και της καταπίεσης προκειμένου να αναπτυχθούν και να προκόψουν οι λαοί στον τόπο τους αλλά και τη δυνατότητα σε όσους έφυγαν να επιστρέψουν. Καταλήγοντας, ο κύριος Βίτσας επισημαίνει: «Η ελληνική πολιτεία, βασιζόμενη στα αξιακά προτάγματα του λαού μας, θα συνεχίσει ακλόνητη να πράττει όσα είναι απαραίτητα, τόσο για την ανακούφιση των προσφύγων, όσο και για την υποχώρηση των πολεμικών σειράξεων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να μάχεται για την καθιέρωση κοινών, περιεκτικών ευρωπαϊκών πολιτικών αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος». Με αφορμή την συμπλήρωση 105 ετών από την απελευθέρωση της Δράμας την 1η Ιουλίου 1913, ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμψάκος και ο Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ Γεώργιος Ψαράς παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, όπου αναφέρθηκαν στη λαμπρή έναρξη των πολυήμερων εκδηλώσεων και κάλεσαν όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές. Η 1η Ιουλίου 1913 είναι η μέρα σύμβολο και ορόσημο για την περιοχή μας. Σηματοδοτεί τους αναρρύθμιτους αγώνες και τις άπειρες θυσίες των Δραμηνών για την Ελλάδα. Η απελευθέρωση της Δράμας αναμειγνύει τη θυσία με τη χαρά και τον ηρωισμό με την υπερηφάνεια, τόνισε ανάμεσα στα άλλα στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την έναρξη των εκδηλώσεων των ελευθεριών ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμψάκος, για να συνεχίσει σε κάποιο σημείο πως εμείς σήμερα οφείλουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ήρωες προγόνους μας και έχουμε το ιερό καθήκον να τους τιμήσουμε με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού των ελευθεριών του Δήμου μας. Ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Δράμας αποδεικνύει ότι διατηρούμε άσβεστη τη φλόγα της ιστορίας, τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες, διαφυλάττουμε τις αξίες και την παράδοση αυτού του τόπου, με ήθος και σεβασμό στο χθες, πορευόμαστε ενωμένοι σε ένα μέλλον ειρηνικό ως άξιοι συνεχιστές της μακραίωνης ιστορίας της Δραμηνής Γης. Η 1η Ιουλίου 1913 είναι η μέρα σύμβολο και ορόσημο για την περιοχή μας. Η απελευθέρωση της Δράμας αναμειγνύει την θυσία με την χαρά, τον ηρωισμό με την υπερηφάνεια. Σηματοδοτεί τους αναρρύθμιτους αγώνες και τις άπειρες θυσίες των Δραμηνών για την Ελλάδα. Η Δράμα μαρτύρησε, αλλά συγχρόνως η Δράμα απελευθερώθηκε. Η ανδρεία, η δύναμη, το αδάμαστο θάρρος όλων των προγόνων μας συνδέουν αυτή την γη με την ιστορία. Με όπλο την ελπίδα και με εφόδιο την πίστη, οι Δραμηνοί έδωσαν τις δικές τους μάχες για να διατηρήσουν αναλύωτα τα ιδανικά της πατρίδας. Εμείς σήμερα οφείλουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ήρωες προγόνους μας,
και έχουμε ιερό καθήκον να τους τιμήσουμε με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού των ελευθεριών του Δήμου Δράμας. Ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Δράμας αποδεικνύει ότι διατηρούμε άσβεστη τη φλόγα της ιστορίας, τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες, διαφυλάσσουμε τις αξίες και την παράδοση αυτού του ένδοξου τόπου. Με ήθος και σεβασμό στο χθες, πορευόμαστε ενωμένοι σε ένα μέλλον ειρηνικό, ως άξιοι συνεχιστές της μακραίωνης ιστορίας της δραμηνής γης. Σας προσκαλώ όλους και όλες να τιμήσετε με την παρουσία σας όλες τις εκδηλώσεις ελευθερίων 2018, για να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι δεν λησμονούμε την ιστορία μας, την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φορείς και τους συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, καθώς και την ΔΕΚΠΟΤΑ και φυσικά τον πρόεδρο της ΔΕΚΠΟΤΑ, τον κύριο Γιώργιο Ψαρά, που στέκονται αρρωγοί στην ανάδειξη του πολιτισμού μας. Με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια 2018 στη Δράμα, ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, Γιώργος Ψαράς, τόνισε ανάμεσα στα άλλα πως ο λαός μας, βαθιά προσιλωμένος στην εδραίωση της ειρήνης τόσο σε σχέση με τους γειτονικούς λαούς όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πορεύεται ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε όλους τους δραμηνούς, όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες θα είναι ανοιχτές για όλους. Με κάθε λαμπρότητα γιορτάζουμε φέτος τα 105 χρόνια ελεύθερης Δράμας, αποτείοντας φόρο τιμής σε όλους εκείνους που στο μακρινό 1913, με το πέρας του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, προσφέροντας τη ζωή τους, απελευθέρωσαν τον τόπο αυτό από το διπλό ζυγό Τούρκων και Βουλγάρων. Τιμώντας τη θυσία τους στο βωμό των εθνικών δικαίων, με τη συμμετοχή 35 πολιτιστικών συλλόγων και 10 φορέων, γιορτάζουμε τα φετινά ελευθέρια, όπου ξεκινούν αύριο 5η 21 Ιουνίου και τελειώνουν στις 7 Ιουλίου. Ως πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, προσκαλώ όλες τις δραμηνές και τους δραμηνούς να συμμετάσχουν στις κορυφαίες εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2018. Η παρουσία όλων μας θα σημαδοδοτήσει τη διαχρονική ευγνωμοσύνη μας στην ηρωική θυσία των προγόνων μας, αλλά παράλληλα θα επαναδιατυπώσει την αποφασιστικότητά μας για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της χώρας μας από κάθε ξένη επιβολή. Μία ξεχωριστή έκθεση, η Drama Art Walk 18, θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα Ελευθερία στη Δράμα από τις 23 Ιουνίου, η οποία νωρίτερα στο πλαίσιο του πολιτιστικού Μαΐου του Δήμου Καβάλας παρουσιάστηκε στη γειτονική πόλη. Η έκθεση αυτή γίνεται σε συνεργασία των δύο πόλεων και 22 καλλιτεχνών τους, η οποία ξεκίνησε από πέρσι. Η έκθεση «Οικαστικός περίπατος Drama Art Walk 2017», που ξεκίνησε πέρσι, φιλοξενήθηκε στην συνέχεια στην γειτονική πόλη της Καβάλας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μαΐου, επανέρχεται ανανεωμένη στη Δράμα, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων 2018 της πόλης της Δράμας και φιλοξενείται στην αίθουσα Ελευθερία από τις 23 Ιουνίου. Πρόκειται για μια ομαδική έκθεση οικαστικών, η οποία έχει δημιουργήσει ήδη μια σχέση συνεργασίας καλλιτεχνών από την πόλη της Δράμας και της Καβάλας και προσφέρεται προς το δραμηνό κοινό, έτσι ώστε να δει από κοντά τη δουλειά πολλών καλλιτεχνών, η οποία είναι ιδιαιτέρως επιμελημένη. Η Δράμα και η Καβάλα διακρίνονται για το έντονο πολιτιστικό χρώμα που είναι διάσπαρτο στον τόπο μας. Με γνώμονα ότι η τέχνη δεν έχει σύνορα, αλλά έχει οπαδούς, ο Δήμος Δράμας, ο Δήμος Καβάλας, η ΔΕΚΠΟΤΑ, η Δημοφέλεια και ο Σύνδεσμος Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και στο πλαίσιο του 4ου Καλλιτεχνικού Μαΐου ανοίγουμε τις πύλες της συνεργασίας του πολιτισμού σε μια ξεχωριστή έκθεση που διατηρεί και εμπλουτίζει αυτόν τον σπουδαίο κρίκο του πολιτισμού, παράγοντα της τέχνης.
τα υπέροχα δημιουργήματα των καλλιτεχνών που συνθέτουν την έκθεση αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα για την προάσπιση των τεχνών. Η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο ξεκίνησε με την έκθεση στον φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Καπναποθήκης στην Καβάλα και συνεχίζεται στον ιστορικό χώρο Ελευθερία στη Δράμα. Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί την φιλία μεταξύ των Δραμηνών και των Καβαλιωτών και δίνει το περιθώριο να αναπτυχθούν επιπλέον οι σχέσεις μας στον πολιτισμό που ενώνει λαούς και κτίζει γέφυρες επικοινωνίας. Σήμερα δίνουμε την ευκαιρία στους συμπολίτες μας για μια ακόμη φορά να γευτούν την μαγεία του πολιτισμού. Ο εκθεσιακός πολιτιστικός χώρος Ελευθερία, που για μας τους Δραμηνούς κρύβει την ιστορία του τόπου μας, θα δεχτεί από το Σάββατο 23 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 4 Ιουλίου αυτήν την σπουδαία έκθεση. Προσκαλώ όλους τους συμπολίτες μας να την επισκεφθούν και να απολαύσουν την τέχνη που είναι μια γλώσσα χωρίς όρια και σύνορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δήμαρχο Καβάλας κυρία Τσανάκα για την σύμπνοια, την αποφασιστικότητα και την θετική διάθεση που τη διακρίνει και να συγχαρώ τους καλλιτέχνες και την υπεύθυνη της έκθεσης, την κυρία Βίκη Κωνσταντινίδου, για την εξαιρετική δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί σε κάθε επίπεδο, γιατί υπάρχει μια συνεχής σχέση ανάμεσα στους Δραμηνούς και στους Καβαλιώτες που μπορεί να αναπτυχθεί και να φέρει θετικά αποτελέσματα για όλους μας. Ήδη από τα περσινά Ελευθέρια, ο Δήμος Δράμας και η Δεκποτά αποφάσισαν να προβάλλουν την τέχνη της πόλης της Δράμας με μια μεγάλη ομαδική έκθεση που ονομάστηκε Drama Art Walk. Ονομάστηκε έτσι γιατί η έκθεση απλώθηκε στους δύο εκθεσιακούς χώρους της πόλης, την αίθουσα Ελευθερία και την αίθουσα Μελίνα. Φέτος, σε συνεργασία με την Καβάλα, με το Δήμο Καβάλας και τη Δημοφέλεια, καθώς επίσης και με το Σύνδεσμο Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, αυτή η έκθεση μεγαλώνει και το Art Walk συνεχίζεται μέχρι την Καβάλα. Έτσι, οργανώθηκε το Drama Καβάλα Art Walk, μια συνεργασία 22 καλλιτεχνών από τις δύο αυτές πόλεις, με στόχο να έρθουν οι δύο πόλεις κοντά σε πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και αυτοί οι καλλιτέχνες να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην αρχή στις 4 έως 11 Μαΐου στην Καβάλα, στη Δημοτική Καπναποθήκη της Καβάλας και τώρα στο πλαίσιο των Ελευθερίων έρχεται στη Δράμα. Το Σάββατο λοιπόν, 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, έχουμε τα εγκαίνια στην αίθουσα Ελευθερία και η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 4 Ιουλίου 2018. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε στο χώρο και να δείτε όλα αυτά τα αξιόλογα έργα τέχνης. Μετά από αίτημα του Ιερέα της Κοινότητας Αμπελακίων προς την πρώην πρόεδρο Ελένη Ευθυμιάδου, εν ώψη των πανηγυρικών εκδηλώσεων και της πανήγυρης για την εορτή της Εκκλησίας, που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, και χάρη στην συνεισφορά ιδιωτών, φορέων και του Δήμου Δράμας, εξοραίστηκε ο περιβάλλον χώρος του Ιερού Ναού και βάφτηκαν εξωτερικά ο ναός και όλη η περίφραξή του. Σημαντική ήταν μεταξύ άλλων η ανταπόκριση της λέσχης Lions Δράμας. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι η συνεργασία πολιτών με συλλόγους, φορείς, ιδιώτες αλλά και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών μπορεί να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και να αναδείξει τη δύναμη του εθελοντισμού όπως τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα γίνεται με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου στα Αμπελάκια. Μετά από αίτημα του ιερέα του Ιερού Ναού, του κυρίου Χρήστου Λευτζίδη και μελών της Επιτροπής, ξεκίνησε μια προσπάθεια για να βαφεί καταρχήν το εξωτερικό μέρος της εκκλησίας, προσφορά από κατασκευαστική εταιρεία, η αποθήκη και η αίθουσα από πρόεδρο συλλόγου και τέλος σήμερα είμαστε εδώ για να κλείσουμε αυτό το έργο με την διάθεση των χρωμάτων για τη βαφή
την εξωτερική του χώρου από τη Λέσχη Lions Δράμας. Να ευχαριστήσω τα μέλη της Λέσχης Lions Δράμας, τους αδελφούς Lions. Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην δεν ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμψάκο, ο οποίος από πέρσι, αυτή η προσπάθεια παρεπιπτόντως ξεκίνησε από πέρσι, διέθεσε το ανθρώπινο δυναμικό, συγκεκριμένα το Συνεργείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, για να βαφεί, όπως προείπα, η εκκλησία, η αίθουσα, η αποθήκη και σήμερα τελειώνοντας με την περίφραξη του Ιερού Ναού. Διαπιστώνουμε με την βοήθεια των συμπολιτών μας πως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε την μεγάλη προσφορά του εθελοντισμού, η οποία μας οδηγεί από το εγώ στο εμείς, και θέλω να πιστεύω ότι δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο. Επίσης θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω το Σταρ Βορείου Ελλάδος και να καλέσω όλους, με αφορμή τη σημερινή παρουσία μας εδώ, όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτησές μας να παρευρεθούν στην εορτή της Εκκλησίας Πέτρου και Παύλου Αμπελακίων 28 και 29 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκεί ιδιώτες, φορείς, σύλλογοι, αλλά και ο Σύλλογος των Lions συνεργάστηκε προκειμένου να εξοραϊστεί ο χώρος του Ιερού Ναού και έτσι όλα να είναι έτοιμα για την πανήγυρη που έρχεται. Μετά από ένα κάλεσμα που είχαμε από ένα μέλος της Λέσχης μας, το οποίο είναι κάτοικος της περιοχής των Αμπελακίων, η Λέσχη αμέσως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό και αποφασίσαμε να πάρουμε τα χρώματα για την εξωτερική περίφραξη, για τη βαφή της εξωτερικής περίφραξης του ναού, και επιπλέον όμως να έρθουμε και οι ίδιοι να δουλέψουμε και να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του ναού, για να δείξουμε ότι εμείς με την Εκκλησία είμαστε ένα. Ότι μπορούμε και βοηθάμε σε οποιαδήποτε κάλεσμα μας κάνει η Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σήμερα εδώ να βάψουμε την περίφραξη, ένα μέρος βέβαια της περίφραξης, διότι το περισσότερο μέρος το έχει βάψει το Συνεργείο του Δήμου της Δράμας, και ευχαριστούμε τον Δήμαρχό μας για αυτή την προσφορά του και για αυτή τη δουλειά που έχει αναλάβει. Επίσης ήθελα να πω ότι και εγώ να καλέσω τον κόσμο να έρθει στη γιορτή του Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Ιερό Ναό των Αμπελακίων και να δηλώσω ότι είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συμπαραστεκόμαστε σε οποιαδήποτε ζήτηση έχουμε και η προσφορά μας θα είναι πάντοτε ανιδιοτελής, όπως πάντα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.